εικόνα εμείς περιγράφεις. Ακριβώς. Μόλις αφήχθη ο Πρωθυπουργός στην πλατεία Αμπελογιάννη, εδώ στην Αμαλιάδα, για να εγκαινιάσει την μόνιμη έκθεση εδώ στην γενέτειρα του Νίκου Μπελογιάννη, mm-hmm. του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ. Βλέπετε ότι δεξιά του τον δήμαρχο της πόλης τώρα χαιρετάει τους επιστήμους που είναι στην πρώτη σειρά. Υπάρχει αρκετός κόσμος συγκεντρωμένος, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς από τα πλάνα, και γύρω-γύρω από την πλατεία, και ο πρόεδρος της Βουλής δίπλα του βέβαια, ο κύριος Νίκος Βούτσης. Ήταν σημαντική η συμβολή της Βουλής των Ελλήνων όσον αφορά τη δημιουργία αυτού του μουσείου εδώ στην Αμαλιάδα, στο μουσείο του Νίκου Μπελογιάννη. Είναι αρχαιακό υλικό το οποίο διαθέτει η Βουλή των Ελληνών βεβαίως. Ναι. Για τον Περιφερειάρχη τον κύριο Κατσιφάρα να τον χαιρετάει. Τώρα κάθεται ο Πρωθυπουργός. Είναι και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Κουτσούμπας. Και αγωνιστές του Κομμουνιστικού Κόμματος και της Αριστεράς εν γέννη που έχουν συγκεντρωθεί εκεί για να τιμήσουν αυτή την ημέρα. Ακριβώς. Και τα κόκκινα γαρίφαλα είναι. Γιατί ο Νίκος Μπελογιάννης είναι σήμα κατατεθέν για τον άνθρωπο με το γαρίφαλο, έτσι όπως έχει περάσει στην πολιτική ιστορία, τον Νίκο Μπελογιάννη. Ακριβώς. Τα περισσότερα ιστορικά στοιχεία οι παλαιότεροι τα γνωρίζουν, οι νεότεροι θα τα διαβάσουν, θα τα αναγνώσουν και θα τα μάθουν. Είναι πάρα πολύ πάντως σημαντική στιγμή αυτή για την αριστερά, στη γενέτειρα του Νίκου Μπελογιάννη. Και είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε ο γιος του, ο Νίκος Νι Μπελογιάννη. Ο Νίκος Νικολάου Μπελογιάννης, ακριβώς. Ναι, ώστε να γίνει. Να διατηρηθούν οι μνήμες από τον πατέρα του. Ακριβώς. Και τα όσα προσέφερε στο κίνημα της αριστεράς και στο Κομμουνιστικό Κόμμα ειδικότερα. Δόρισε το σπίτι του πατέρα του στον Δήμο. Ναι. Λίγο αργότερα χαρακτηρίστηκε και ιστορικό διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού και ξεκίνησε ένας αγώνας ώστε να συγκεντρωθούν αρχεία από βιβλιοθήκες και συλλογές όσον αφορά τη δράση του Νίκου Μπελογιάννη. Μπήκε και η Βουλή σε αυτό το κομμάτι. Δωρήθηκαν στη Βουλή από ιδιώτες διάφορα τεχνία, τα οποία βρίσκονται στην έκθεση ήδη ή θα προσθεθούν στο δεύτερο κομμάτι της που θα είναι στο ισόγειο, που δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί. Τα εγγένεια σήμερα θα γίνουν στον πρώτο όροφο, όπου είναι ιστορική έρευνα, όπου είναι φωτογραφίες, όπου είναι αντικείμενα του Νίκου Μπελογιάννη. Σε πρώτο πλάνο, εσείς βλέπετε από αριστερά τον πρόεδρο της Βουλής, τον Νίκο Βούτση. Είναι μια ανοιχτή συγκέντρωση εκεί στην πλατεία. Νίκου Μπελογιάννη, όπως έχει μετονομαστεί. Έχει ονομαστεί. Και να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει ένα χαιρετισμό. Θα ακολουθήσει ο πρόεδρος της Βουλής. Πώς ακριβώς έχει το πρόγραμμα, Κώστα? Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει. Θα υπάρξει καταρχήν κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Νίκου Μπελογιάννη, στην πρωτομή του Νίκου Μπελογιάννη. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, ναι, σας καλωσορίζουμε στο Δήμο Ήλιδας και στην πόλη της Αμαλιάδας, την γενέτειρα πόλη του αγωνιστή Νίκου Μπελογιάννη. Σας καλωσορίζουμε στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται για τα εγένεια της μόνιμης έκθεσης Νίκος Μπελογιάννης, η οποία δημιουργήθηκε με την αγαστή συνεργασία του Δήμου Ήλιδας και της Βουλής των Ελλήνων. Ακολουθεί κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Νίκου Μπελογιάννη. Στεφάνη καταθέτει ο Δήμαρχος Ήλιδας, κύριος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος. Καταθέτει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. Στεφάνη καταθέτει ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κύριος Νίκος Βούτσης.
Στεφάνη καταθέτει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, κύριος Αλέξης Τσίπρας. Κατάθεση στεφάνων, ακολουθεί ο εθνικός ύμνος. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, πανοσιολογιότατε εκπρόσωπε του Μητροπολίτη Ηλίας, κύριε εκπρόσωπε της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κύριε Γενική Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Κεντρών, αγαπητοί συμπολίτες της αδελφοποιημένης πόλης Νίκος Μπελογιάννης της Ουγγαρίας. Κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, κύριοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, κύριοι εκπρόσωποι αρχών και φορέων, φίλες και φίλοι, η γενέτειρα και διοργανώτρια πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων, η μητέρα των υψηλότερων οικουμενικών αξιών, η Ήλιδα, σας καλωσορίζει όλους και όλες με αίσθημα αδελφοσύνης και πνεύμα ενότητας. Σας καλωσορίζουμε στην πόλη της Αμαλιάδας, που γέννησε τον άνθρωπο που έζησε ελεύθερος, πορεύτηκε περήφανος και θυσιάστηκε για το αυτονόητο δικαίωμα υπεράσπισης των ιδεών του. Ο Νίκος Μπελογιάννης, ο άνθρωπος με το γαρίφαλο, όπως τον αποτύπωσε ο Πάμπλο Πικάσο, έγινε το μελαγχολικό χαμόγελο της δημοκρατίας. Έγινε σύμβολο ελπίδας μέσα στο σκοτάδι της μετεμφυλιακής αυταρχικότητας. Πιστεύω πως το μελαγχολικό του χαμόγελο ήταν το μετέωρο βήμα μιας δημοκρατικής βεβαιότητας σε μια αβέβαιη ιστορική συγκυρία παθών και λαθών. Χρειάστηκαν δεκαετίες για να πράξει η ελληνική πολιτεία το καθήκον της. Χρειάστηκε πολλής και επίμονος αγώνας της Αμαλιάδας και μετέπειτα της Ήλιδας για να φτάσουμε στο σημερινό εορτασμό της μνήμης του Νίκου Μπελογιάννη. Ήταν το 1995 επί Δημαρχίας Κράλη όταν ζητήθηκε από την Έλλη Παπά και τον Νίκο Μπελογιάννη, τον γιο του αγωνιστή της Δημοκρατίας, η παραχώρηση του οικήματος αυτού με σκοπό τη δημιουργία Μουσείου Μπελογιάννη. Στις 31 Οκτωβρίου του 1995,
ο Νίκος Μπελογιάννης παραχώρησε με μεγαλείο ψυχής στον λαό της Αμαλιάδας το κτίριο του πατέρα του. Τον Ιούνιο του 98, με τη συνδρομή του τότε Υπουργού Υπεχοδέ Κώστα Λαλιώτη, δημοπρατήθηκε το έργο αποκατάστασης του κτίριου Μπελογιάννη και έγινε όπως το βλέπουμε σήμερα. Μετέπειτα, επί Δημαρχίας Λιμπέρη, αποκαταστάθηκε ένα σημαντικό μέρος, αποκτήθηκε ένα σημαντικό μέρος του ισογείου του κτίσματος και ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης. Μεσολάβησαν πολλά χρόνια στασιμότητας και η ιστορία επιφύλαξε στη δημοτική μας αρχή και σε μένα προσωπικά την ευκαιρία να τερματίσουμε τον κύκλο στασιμότητας. Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, θέσαμε σαν ύψιστη προτεραιότητα την ολοκλήρωση του έργου και την παράδοσή του στην πόλη και στην Οικουμένη. Βρήκαμε θερμή ανταπόκριση από τον πρόεδρο της Βουλής, κύριο Νίκο Βούτση, που υποστήριξε ολοκληρωτικά και ανεπιφύλακτα τη δημιουργία της μόνιμης έκθεσης Νίκος Μπελογιάννης. Βρήκαμε πολύτιμο στήριγμα στο πρόσωπο του Δημήτρη Κουτσούμπα, του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, που διέθεσε το αρχείο του κόμματος για να γίνει έκθεση. Βρήκαμε αμέριστη συμπαράσταση από όλους τους πολιτικούς φορείς και ιδιαίτερα από την τοπική βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Γεωργοπούλου Σαλτάρη. Βρήκαμε ανέλπιστα πολλούς και πρόθυμους να βοηθήσουν με εργασία, ιδέες και εκθέματα. Εκ μέρους όλων των δημοτών του Δήμου Ήλιδας, τους ευχαριστώ όλες και όλους θερμότατα, όπως ευχαριστώ και τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, γιατί με το βάρος της θεσμικής παρουσίας του σηματοδοτεί την δικαίωση μιας συλλογικής δημοκρατικής προσδοκίας του τόπου μας. Κυρίες και κύριοι, ο Νίκος Μπελογιάννης σε μια εποχή τεραστίων αντιθέσεων υπήρξε στρατευμένο μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος και αυτό δεν παραγράφεται. Η ιστορική εξέλιξη όμως τον δικαίωσε και εκ των πραγμάτων τον κατέστησε. Τον κατέστησε ένα δημοκρατικό σύμβολο ενότητας και σύνθεσης ενάντια σε κάθε φασιστική και διχαστική λογική. Ένα σύμβολο πέρα και πάνω από κόμματα, μέχρι που η δημοκρατία έπαψε να είναι ζητούμενο και έγινε κεκτημένο. Και εδώ στον τόπο μας υπήρξαν πάθη. Όμως, όταν ο τότε δήμαρχος Άκης Πανόπουλος ονόμασε την πλατεία αυτή, η πλατεία Μπελογιάννη, όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα τοποθέτησε εκεί την προτομή του Νίκου Μπελογιάννη, όταν ο δήμαρχος Δημήτρης Ράλης έφτιαξε δίπλα το Μνημείο της Ειρήνης, επισφραγίστηκε σε αυτή την πόλη η αλήθεια. Πως όταν τελειώνουν, όταν σε ενώνουν καλή και φωτεινή σκοπή, είναι κρίμα να ξοδεύεις τη ζωή σου στο σκοτάδι των εμφυλίων παθών. Ζούμε και πάλι στην Ευρώπη και στον κόσμο δύσκολους καιρούς. Η δημοκρατία απειλείται από την άνοδο φασιστικών ρευμάτων, γιατί οι ηγεσίες της απέτυχαν να τη θωρακίσουν με δίκαιες πράξεις. Όμως και αυτή τη φορά θα νικήσουμε, γιατί η δημοκρατία είναι η ψυχή του ανθρώπου και γι' αυτό είναι ανίκητη. Νίκο Μπελογιάννη, σε ευχαριστούμε. Αυτή τη μόνιμη έκθεση θα εργαστούμε για να την πλατείνουμε, να την πλουτίσουμε και κάποια στιγμή ενωμένη να την καταστήσουμε παγκόσμιο σημείο συνάντησης ιδεών και αξιών. Μνημείο της πάλης ενάντια στο φασισμό και σύμβολο αντίστασης σε κάθε κατακτητή. Νίκο Μπελογιάννη, καλώς επέστρεψε στον τόπο σου. Είμαστε εδώ ενωμένοι όπως το ρωματεζόσουν κάθε λεπτό της ζωής σου. Σήμερα το μελαγχολικό σου χαμόγελο γίνεται χαρά της δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ.